Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Ένας μήνας στον οποίο καθορίζονται πολλά σε όλη αυτή την προεκλογική μάχη που μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μια σειρά από ζητήματα και προβλήματα είναι στο προσκήνιο και η αναφορά της σημερινής ημέρας αποκτά έντονο σημειολογικό αποτύπωμα στην βάση των όσων εκφράζει η εργατική πρωτομαγιά. Οι αγώνες των εργαζομένων διαρκείς και με επίκαιρη αναφορά, με προβλήματα που βάζουν εμπόδια στην καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα. Αγώνες που τιμήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο του εορτασμού και με εκδηλώσεις παρά το βροχερό σκηνικό στην πόλη της Καλαμάτας. Την εργατική πρωτομαγιά και τις θυσίες των εργαζομένων τίμησαν οι φορείς και τα σωματεία, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Μια ιδιαίτερη μέρα για τους εργάτες όλης της γης. Όπως και τότε, όπως και σήμερα, είμαστε εδώ, τιμάμε τους νεκρούς του τότε, τιμάμε τους νεκρούς του σήμερα, τιμάμε τους νεκρούς στα τρένα, στους χώρους εργασίας, τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά και είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε και να διεκδικήσουμε. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, από υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, μικρομεσαίοι, να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας στερούν, να τιμήσουμε τους αγωνιστές που του Σικάγο, και να πούμε στον κόσμο το ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε και να διεκδικήσουμε. Τα προβλήματα για τους εργαζόμενους παραμένουν και σήμερα πολλά, ενώ οι συνθήκες γίνονται ακόμα πιο δύσκολες με μια σειρά από ζητήματα να πιέζουν τον εργασιακό βίο. Επίκαιρο είναι το ζήτημα της ακρίβειας, η οποία ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών. Παραμένουν ανεπίλητα τα ζητήματα της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των εργασιακών σχέσεων. Είναι γεγονός ότι η ανεργία έχει πέσει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλα επίπεδα. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας έθεσε και το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, όπως και της αύξησης του κατώτατου μισθού. Βασικά μας αιτήματα για φέτος είναι η υπογραφή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Μόνο 4-5 συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί. Και όχι μόνο να υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις εργασίας, αλλά να είναι και υποχρεωτικές, να μην δεσμεύουν δηλαδή μόνο τα μέρη τα οποία υπογράφουν. Επίσης, το αίτημα μας παραμένει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση να υπογράφεται μέσω των κοινωνικών εταίρων και όχι όπως γίνεται μετά από μνημονιακό νόμο με απόφαση της κυβέρνησης. Είναι γεγονός ότι έγινε μια αύξηση στον κατώτατο μισθό 780, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα η πρόταση της ΓΕΣΕ για ένα μισθό αξιοπρεπές, ο οποίος θα καλύπτει τις μειώσεις οι οποίες έχουν γίνει όλα αυτά τα 13 χρόνια. Στις παρεμβάσεις τους, οι εκπρόσωποι φορέων κάλεσαν τους εργαζόμενους να επιλέξουν το δρόμο του αγώνα. Να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, να διεκδικήσουμε ασφαλή διαβίωση, δωρεάν υγεία, παιδεία και εργασιακές σχέσεις. Λέμε όχι στον κατάπτυστο νόμο Χατζηδάκη και δηλώνουμε ότι αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι οι κυβερνήσεις, το λαό και όχι το ανάποδο. Άρα λοιπόν τα προβλήματα, τα κοινωνικά και τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν και σήμερα και είναι επίκαιρα και αυτό είναι το νόημα της φετινής πρωτομαγιάς. Τον προβληματισμό και την ανησυχία τους για τα όσα διαμορφώνται στον εργασιακό χώρο εξέφρασαν και οι νέοι. Και για εμάς τους ίδιους ως νέα γενιά, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους. Η 1η Μαΐου του 1886 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες σύγχρονης ιστορίας, καθώς οι άνθρωποι τότε αγωνίστηκαν για την καθιέρωση του 8ωρου ωραρίου, αλλά και για ιδανικότερες συνθήκες εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κεκτημένα του τότε αποτελούν διεκδικήσεις του σήμερα και το ίδιο αφορά και τη δικιά μας τη γενιά, η οποία θα αγωνιστεί να βγει στην αγορά εργασίας. Η οποία αγορά εργασίας δεν είναι πολύ φιλική προς εμάς λόγω της παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων μας, αλλά και ως φοιτητές, ακόμη και αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε για να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Τα μηνύματα από τη μία έχουν επίκαιρες αναφορές, τα προβλήματα από την άλλη μεγαλώνουν, καθώς τα εργασιακά κεκτημένα παραβιάζονται και καταπατώνται. Ένας εντόνος προβληματισμός και μια ανησυχία για τις όλες εξελίξεις, με τις διεκδικήσεις να είναι στο προσκήνιο. Καλεσμά εγρήγορσης και συμμετοχή στους αγώνες των εργαζομένων και στη βάση των όσων τέθηκαν στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ και των υπολείπων σωματείων στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Εντάξει, μπροστά, μην τους προσκυνάς, η ζωή δεν βγαίνει, με φάουτσερ και πας. Παρά το βροχερό της ημέρας με συγκεντρώσεις και πορείες, τίμησαν σήμερα την εργατική πρωτομαγιά, τα συνδικάτα και τα σωματεία της χώρας.
Σήμερα εργατική Πρωτομαγιά, Παγκόσμια ημέρα των εργατών, τιμάμε τους νεκρούς μας και κάθε χρόνο δείχνει ξεκάθαρα ότι τα αιτήματα του τότε είναι επίκαιρα και σήμερα. Με ένα νεκρό κάθε τρεις μέρες, μετράμε σήμερα. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας το κάλεσμα έγινε από το ΠΑΜΕ, με τη συμμετοχή αρκετών σωματείων. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ένα. Η εργατική τάξη όλων των χωρών θα νικήσει. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι σε μια σειρά χώρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, η εργατική τάξη ξεσηκώνεται, οργανώνεται, διεκδικώντας τα αυτονόητα, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, το 8ωρο που είναι επίκαιρο, αυξήσεις στους μισθούς, κόντρα στη λιτότητα, κόντρα σε αυτό το ίδιο το σύστημα το οποίο δημιουργεί πολέμους, φτώχεια, ανασφάλεια. Οι εργασιακές αντοχές που εξαντλούνται και τα εργασιακά κεκτημένα που καταπατούνται ήταν στο επίκεντρο μια σειρά από αιτήματα που έχουν επίκαιρη διάσταση. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, πρέπει να βγει στο προσκήνιο, να διεκδικήσει μέσα από σωματεία, από φορούς, τις καλύτερες μέρες που διεκδικούμε για εμάς και τις οικογένειές μας. Δεν θα αφήσουμε κανένα άλλο έγκλημα να ξεχαστεί. Τώρα απαιτούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους και μέτρα ασφαλείας σε όλες τις δουλειές που έχουν γίνει γαλέρες. Και το κράτος, αντί να στέλνει την επιθεώρηση, η οποία πλέον για να ελέγξει όλες τις εταιρείες, όλους τους εργασιακούς χώρους στην Ελλάδα, με το προσωπικό που έχει, χρειάζεται 13 χρόνια. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν έχουμε ασθενοφόρα, δεν έχουμε γιατρούς, αλλά όταν ένας εργαζόμενος σηκώνει κεφάλι και κάνει απεργία στο χώρο δουλειάς, έχουμε δυνάμεις καταστολής και ΜΑΤ να πάνε να σταματήσουν τον αγώνα. Ο αγώνας συνεχίζεται, τιμή στους νεκρούς μας, όλοι στα σωματεία, συνεχίζουμε. Η εργατική τάξη λοιπόν των χωρών θα νικήσει. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής Πρωτομαγιάς. Η τηλεόραση Best συμμετέχει στον σημερινό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Έτσι, σήμερα ο προγραμματισμός των ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων περιλαμβάνει τη μετάδοση μόνο των όσων αφορούν τις εκδηλώσεις ημέρας και των μηνυμάτων που αυτή εκπέμπει. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια και καλό μήνα.